Σε χαρώ καταρχήν για την εκλογή σας. Εύχομαι καλή δύναμη και βεβαίως συνεργασία απαιτεί από όλους για να εκτελέσετε το δύσκολο έργο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα από τα τελευταία 6 χρόνια, με 4 χρόνια πρόεδρος αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω έγινε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ευχαριστώ για όλους σας για τη συνεργασία που είχαμε. Μπορεί κάποιες φορές βεβαίως, κάποιοι και εγώ πολλές φορές βεβαίως να πω, ήμασταν πέρα από κάποια όρια. Νομίζω όμως ότι καταφέραμε σημαντικά πράγματα. Είχαμε τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων, όπως θυμάστε, δύσκολες διαδικασίες και από πλευράς νομικής και από πλευράς διαουσιαστικής, γιατί ήταν υποχρεωμένα πράγματα σε σχέση με τον νόμο περί Καλλικράτη. Έγινε ο νέος ΟΗ. Έγιναν σημαντικά πράγματα γιατί ο Δήμος μας βάλετε πανταχώτερα, όπως ξέρετε, είχαμε θέματα για το νοσοκομείο, έγιναν έκτακτες συνεδριάσεις και τακτικές βεβαίως έγιναν για τα σχολεία, για το ΚΕΜΟΥΤ και για διάφορα ζητήματα που είχαν προκύψει για την καρδιά μας. Νομίζω ότι είχαμε καλή συνεργασία, καλή δύναμη και ευχαριστώ πάλι όλους σας για ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τον ερχόμενο Πρόεδρο. Και όπως είπε, πράγματι γίνανε αρκετά πράγματα και θα ήθελα και εγώ να πω ότι πρέπει το νέο Προεδρείο να βοηθηθεί από όλους σας προκειμένου να σεβαστούμε και τον χώρο και τους εαυτούς μας αλλά και όλους τους θεσμούς, γιατί όλοι μας εκπροσωπούμε από ένα θεσμό. Και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη και τα Προεδρία και οι επικεφαλής των συνδυασμών, όλοι εκπροσωπούμε θεσμούς και όλοι μαζί αυτοί οι θεσμοί εκπροσωπούν το μέγιστο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ στον χώρο αυτό που πολλές φορές τον έχουμε χαρακτηρίσει σαν χώρο της δημοκρατίας και πρέπει να λέγονται όλα, πρέπει να τον σεβόμαστε. Εγώ αυτή τη βοήθεια θέλω, θα προσπαθήσω εφαρμόζοντας τον κανονισμό να επιτύχουμε αυτό το έργο και να δείξουμε ότι έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ενός ιστορικού Δήμου, γιατί αυτό αρμόζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που εμείς έχουμε και αυτό πρέπει να γίνει. Αυτά θα να σας πω και να συνεχίσουμε στη διαδικασία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, να πούμε εμείς για να μιλήσουμε δύο κουβέντες. Ο κύριος Στατσοπούλος. Κύριε Κουκούλη, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή θητεία. Η καρέκλα που κάθεστε θέλει καταρχήν δημοκρατία, τήρηση των κανόνων, να ξεφύγετε και να βρεθείτε πάνω από το ότι ανήκετε σε μία παράταξη, και εμείς αυτό περιμένουμε, και θέλω να ελπίζω ότι από εδώ και πέρα γνωρίζετε και παρακολουθήσατε τις τελευταίες συνεργάσεις, να μην ξανασυνεχιστεί τίποτα τέτοιο και να αναβαθμίσετε τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εμποδίσουμε τη λειτουργία αυτή. Απολύτως κανένα ρόλο. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε στο έργο σας, όπως ζητάτε και όπως πρέπει. Και νομίζω βεβαίως ότι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να τηρείτε απόλυτα τους νόμους και τους κανόνες χωρίς να πελαγοδρομείτε άλλοτε εφαρμόζοντας έτσι τον νόμο και άλλοτε διαφορετικά. Εγώ λοιπόν τελειώνοντας αυτά είχα να πω και θέλω να σας επισημάνω ότι εμείς θα είμαστε βοηθοί αρρωγής του έργου σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλουσάντη και αυτά που είπε και εμείς τα ασπαζόμαστε και αυτό είπε και προηγουμένως ότι θα εφαρμοστούν πλέον οι κανονισμοί. Βέβαια δεν θα είμαστε απαραίτητοι στο να μιλήσει κάποιος επικεφαλής ή κάποιος δημοτικός σύμβουλος ένα λεπτό ή δύο λεπτά παραπάνω ή να ξεφύγει λίγο από το θέμα που συζητάμε, αλλά σε άλλα θέματα θα είμαστε απαραίτητοι και θα εφαρμόζουμε τον κανονισμό όπως πρέπει. Δηλαδή δεν θα μπορεί να μιλάει ένας τοποθετείται ένας ομιλητής και άλλος να τον διακόπτει
ή να σχολιάζει ή δεν ξέρω εγώ να παίρνει μόνο στο το λόγο χωρίς να το ζητάει το Προεδρείο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία τάξη, γιατί είπα και προηγουμένως, είμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο του πλέον Ιστορικού Δήμου, ο κύριος Ρεματικόπουλος. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες και σε όλους. Ξεκινώντας, εγώ θέλω να ευχαριστήσω το απερχόμενο Προεδρείο και τα τρία μέλη του, και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Ειδικά τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον πρώην Πρόεδρο, τον κ. Τσόδρο, ο οποίος πραγματικά επετέλεσε κατά άριστο τρόπο τα καθήκοντά του και σε μια δύσκολη δημοτική περίοδο, κατά τα ψέματα, για τις ιδιωτερότητες τις οποίες είχε και γνωρίζουμε όλοι. Έχω περάσει από την θέση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο παρελθόν και μπορώ να πω πλέον μια πρώτη ευρωότητα ότι η συγκεκριμένη περίοδος ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που μπορούσε να τύχει σε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου του αξίζουν συγχαρητήρια για την προσφορά του και για την προσπάθειά του. Επίσης θέλω να συγχαρώ το καινούργιο Προεδρείο, το οποίο εξελέγει με πολύ καλές άψογες διαδικασίες. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Κούκουρης ως πρώην Δήμαρχος με την νομική επάρκεια την οποία διαθέτει και με την εμπειρία του θα είναι ένας πολύ καλός Πρόεδρος. Είμαι βέβαιος ότι θα τηρήσει απαραίτητο τον κανονισμό, δεν χρειάζεται αυτό να το πούμε, θα το κάνει από μόνος του έτσι κι αλλιώς. Και ως εκ τούτου, με πιστή τήρηση του κανονισμού, πιστεύω ότι όλοι εδώ με ηρεμία, με τις αντιπαραθέσεις οι οποίες θα υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Και αν δεν υπήρχαν και αντιπαραθέσεις, δεν θα έχει και νόημα η ενασχόληση με τα κοινά. Απλά αυτές οι αντιπαραθέσεις λένε πάω ότι μέσα στα πλαίσια της κοσμιότητας και του είδους. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον πλέγοντα Αντιπρόεδρο, τον Μαρίνη και στον Γραμματέα. Ευχαριστούμε κύριε Ραμαντικόπουλο και κύριε Γιώργος. Καταρχήν, θα πω κάτι το οποίο δεν θα το πω που διήθεστε να λέγεται. Ο απεριθόν Πρόεδρος ετοίμησε τη θέση την οποία κατήχε, βοήθησε αποφασιστικά με δημοκρατικό τρόπο και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε και το λέω εγώ ένας από αυτούς που δεν τον είχα ψηφίσει όταν έγινε η εκλογή του Προεδρείου. Παρά όλα αυτά δοκιμάστηκε, απέδωσε δημοκρατικά και αποφασιστικά για το Δημοτικό μας Συμβούλιο, το απεριθόν και μάλιστα να πω έτσι κανένα δύο παραδείγματα για να γινόμαστε και σαφείς και να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ο στενός τύπος του κανονισμού σε μερικές περιπτώσεις που δεν πρέπει να τηρείται απαραίτητα το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, καμιά φορά τυχαίνει να πάρει κάποιος το λόγο και για δεύτερη και για τρίτη φορά όταν έχει να βοηθήσει είτε διαδικαστικά είτε επί της ουσίας. Ο απεριθόν πρόεδρος το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Ομοίως, και εδώ φαίνεται και η δημοκρατικότητά του, δεν στάθηκε στο τυπικό μέρος του κανονισμού που λέει ότι για να έρθει θέμα από την αντιπολίτευση πρέπει να έχει το σύνολο των υπογραφών των μελών της αντιπολίτευσης, αλλά ο Σάκης ετίθεται το θέμα τουλάχιστον από εμάς, από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, το έθετε άμεσα στην ημερήσια διάταξη, εφόσον έβλεπε ότι είναι άλλοτε θέματα ουσίας, τυπικότητας και προώθησης της λειτουργίας του Δήμου γενικότερα. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και από πλευράς μας και συγχαρητήρια για την θητεία του. Ομοίως απέναντί σας, εγώ έχω και προσωπικούς λόγους να χαίρομαι που είστε στη θέση που είστε και σας συνάδελφοι και φίλοι. Ελπίζω ότι αυτά που είπατε θα τα εκτελέσετε με τον καλύτερο τρόπο. Μη στέγεστε τόσο στο γράμμα του κανονισμού, όπου μπορούμε να δούμε μπροστά μας, όπου μπορούμε να κάνουμε πράξη την προοπτική και προοπτική θέματα που άπτονται της λειτουργίας, όπως είπα, του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής μας. Τέλος, ένα ακόμα σημείο θα ήθελα, αν μπορέσετε να το προσέξετε, να κάνουμε πράξη τη συγκρότηση και λειτουργία του ιδίου του Προεδρείου. Εγώ δηλαδή θα ήθελα και τυπικά και θεσμικά το Προεδρείο να κατέχει τη θέση που πρέπει εκεί που είσαστε δίπλα σας, δηλαδή και ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας. Έχουμε γίνει μάρτυρες όλοι πολλών περιπτώσεων που είτε για θέματα ψηφοφορίας είτε για θέματα διαδικασίας, ο Πρόεδρος ως ένας άνθρωπος σε κάποια στιγμή μπορεί να έχει να παθαίνει και κάποια εμπλοκή. Θα έχετε λοιπόν δίπλα τους δύο βοηθούς σας που αποτελούν το Προεδρείο, ώστε συλλογικά πια να θέτετε τα θέματα στο σώμα. Νομίζω είναι απαραίτητο και ουσιαστικά και δημοκρατικά αυτό το πράγμα θα προάγει τη λειτουργία και θα έχουμε όσο δυνατόν καλύτερες, αποφασιστικότερες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Είμαι λοιπόν εκ των προτέρων σίγουρος ότι η θητεία σας θα είναι ευδόκιμος και αποτελεσματική και προσμένουμε εδώ για να προδώσουμε πάλι όταν θα απέρνετε με το καλό
τα πρέπει, τα δεν. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκόλα και τον κύριο Βασιλείο. Να σας χαρώ και εγώ για την εκλογή σας, κύριε Πρόεδρε, και να ευχηθώ καλή δύναμη. Εκτιμώ ότι θα τη χρειαστείτε με το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει δείξει η διετής πορεία μας. Υποδείξτε, εγώ δεν θα κάνω αυτή τη συνέντευξη. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Καμιά φορά ξεχνάμε, ή τίμε να ξεχνάμε, ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και όχι της πλειοψηφούσας απλώς παράταξης, ανεξάρτητα αν στην ουσία ορίζεται από αυτήν. Και δεύτερο, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι βέβαια όργανο το οποίο λαμβάνει αποφάσεις, αλλά σκοπός του δεν είναι μόνο αυτός, και άρα δεν χρειάζεται υποχρεωτικά σε κάποια σημεία που βλέπουμε ότι πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα. Υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν και άλλες πλευρές που δεν έχουν εκτιμηθεί. Να επιμένουμε άμεσα στη δεν και καλά στη λήψη απόφασης, και είναι και πεδίο δράσης και της αντιπολίτευσης για να μπορεί πραγματικά να ελέγχει και να παίρνει και τα θέματα που αυτή η ίδια κρίνει. Ευχαριστώ και πάλι καλή θητή. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλείου.